Βρισκόμαστε στο παρεκκλήσιο του Βουγιάτου, στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, πάνω στη Ράχη. Εφημέριος είμαι εγώ ίδιος, πατήρ Ισίδωρος Αρβανιτάκης. Εξυπηρετώ το Βουγιάτο, διότι η κανονική μου θέση είναι τα Λαγκαδάκια και επομένως έχω δεύτερη νεωρία, εξυπηρετούσα το Βουγιάτο. Σήμερα το μεσημέρι, περίπου ώρα 2 και 4, είχαμε μία συνάντηση με κάποιους γονείς εδώ στο παρεκκλήσιο της Αγίας Κυριακής για να δούμε λίγο για τη βάφτιση που θα γίνει το Σάββατο και να δούνε και λίγο το χώρο του ναού. Ερχόμενος προς το χωριό για να γίνει συνάντηση, με πήραν τηλέφωνο οι γονείς που είχαν φτάσει πρώτα αυτοί και με ενημέρωσαν ότι έχει γίνει κλοπή στο παρεκκλήσιο και να παρευρεθώ όσο γίνεται συντομότερα για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Στην πορεία αυτή διαπιστώσαμε ότι έχουν διαρρήξει από τις περισσότερες μεριές στο ναό, έχουν σπάσει και τις τρεις πόρτες του ναού, καθώς έχουν κάνει και διάφορες ζημιές μέσα, όπως θα δείτε εδώ στην καθέδρα της Αγίας Κυριακής, την οποία έχουν κάνει μεγάλη καταστροφή από το τζάμι της καθέδρας μέχρι και το ξυλόγλυπτο, όπως βλέπετε στο βίντεο που ακολουθεί. Τα πράγματα που έχουν κλαπεί δεν είναι ιδιαίτερας αξίας, όμως μπορούμε να τα αναφέρουμε. Έχει κλαπεί ένα χρυσό σταυρουδάκι, το οποίο είχε γίνει τάμα τώρα το καλοκαίρι στη μνήμη της Αγίας Κυριακής, ένα βάζο επάργυρο και κάτι κέρματα που ήταν στο παγκάρι, η αξία του 1 ευρώ, δεν είχαμε μεγάλη αξία στο παγκάρι, γιατί πλέον δεν αφήνουμε στις ενορίες χρήματα για αυτό το σκοπό. Διαπιστώσαμε ότι μπήκανε μέσα στο ιερό, στο σκευοφυλάκιο του ιερού όπου φυλάζονται τα ιερά σκεύη από Ευαγγέλια, δισκοπότηρα κλπ, τα οποία τα έχουν βγάλει από μέσα, τα έχουν πετάξει, αλλά δεν έχει κλαπεί κάτι από αυτά. Την ενημέρωσα το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού του Βουγιάτου, παρευρέθηκε εδώ ταμείας διότι κάποιοι απουσίαζαν. Στην περίπτωση αυτή κάλεσε αστυνομία ο Επίτροπος, φτάνοντας και εγώ εδώ στο παρεκκλήσιο. Ήρθε η ασφάλεια του τμήματος και έκαμε καταγραφή των στοιχείων και κράτησε και στοιχεία μας και του εφημερίου και του ταμεία του Επιτρόπου και μας έδωσε εντολή αυτή τη στιγμή να κάνουμε μία μήνυση κατά γνώστων στο αστυνομικό τμήμα, ούτως ώστε να έρθουν να προβούνε για δαχτυλικά αποτυπώματα.